Είναι εδώ η Έλενα Παπασιλείου. Γεια σας, κυρία. Σε μια... Γεια σας. Χαίρομαι που με πάλι εδώ κοντά σας. Επιτέλους βρήκε τον άντρα της ζωής της. Αλέξανδρα, συγχαρητήρια. Γεια σας, Αλέξανδρα. Αλέξανδρα. Χαίρετε, τι κάνετε. Είδα ότι έκανες διάφορες άσκοπες περιπλανήσεις και είναι η ώρα να μας ανοίξει την ψυχή σου. Ναι, ναι. Να μας πεις ότι όλα αυτά τα έκανες. Είδα ένα ξέσπασμα. Τώρα βρήκα κάπου και έδεσα. Ένα μπάγκιο. Ένα μπάγκιο. Ένα μπάγκιο. Ναι, μπράβο. Mm. Υπάρχει μέλλον σε αυτή τη σχέση ή είναι απλώς όσο σε εξυπηρετεί? Όσο πάρε. Είναι όσο το Μουντιάλ. Είναι σαφώς όσο με εξυπηρετείτε. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή για πάντα. Ότι με τέτοια περσόνα, έτσι. Ναι, βέβαια. Ναι, αλλά την έδιωξε στο τέλος. Ε? Στο τέλος του διαφημιστικού την έδιωξε. Άφησε τέτοιο κορίτσι είναι... να φύγει μακριά επειδή θα παραγγείλει. Είναι ο τρόπος της σχέσης μας. Δηλαδή είναι ανάλογα και πώς θέλει ο καθένας. Για να μην βαριόμαστε. Ποιος τόλμησε πρώτος να πει στον άλλον τι θα κάνουμε? Εσένα που στο φέρανε με το μαλακό. Το πιάθανε πάνω στη. Η Έλληνα δεν λάθηκε, λέει και πού, πότε. Την ώρα που το είπανε, πού ήσουν, σε τι φάση βρισκόσουν έτσι για να. Εγώ σε Νιρβάνα λέω, ρε παιδιά, είναι σίγουρο, δεν θέλω τώρα να. Ναι, ναι, δεν γίνεται. Εσύ είχε τόσες προτάσεις εδώ που τα λένε και τι είχε απορρίψει τι προηγούμενες. Ναι, έτσι είναι. Συνατσάκι και τέτοια από Γδάνο και τέτοια. Τι, υπήρξε φλερτ με τη Μέρη Συνατσάκι? Δεν υπάρχει τίποτα πλέον γιατί μπήκα εγώ στη ζωή του. Εσύ κάτσε τώρα. Είδε που δεν θα κάνουμε συζήτηση τώρα. Υπάρχει ένα θρύλο, μια φήμη, μια ιστορία, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό. Με τη φιλοξενία σου στον Μπογδάνο. Ναι. Έχουμε ακούσει την άποψη του συναδέλφου. Η δική σου είναι αυτή που είχε ο Μπογδάνος? Ούρισε όταν το πήρε στο στούντιο ή όχι? Αλήθεια, δεν θα το σχολιάσω. Γιατί δεν θέλω σχόλιο, ναι ου. Δεν θα το σχολιάσω καθόλου. Τι σε πειράζει? Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήρθε και απεδείχθη μέγιστος κάθε. Ο Μπογδάνος, εντάξει, δεν θέλησε να πει παραπάνω από όσα του φαντάζομαι το επιτρέπει η θέση του. Και καλά εξηγήθηκε, ξέρω εγώ. Όχι, η δικιά μου είναι. Ξαναπέζουμε την ερώτηση λίγο από την αρχή. Λέει εκδοχή. Μια εκδοχή. Ναι, ξέρουμε. Η εκδοχή είναι ότι πήγε για πιπί ή δεν πήγε, ρε παιδάκι μου. Α, αυτό. Αυτό είναι. Όχι, θα σα πω εγώ την αλήθεια. Τι έγινε. Θα σα πω την αλήθεια. Τι έγινε. Η αλήθεια είναι ότι μπαίνω στο στούντιο. Τι ήταν αυτό, Sky Alpha ήταν. Sky, Sky. Μπράβο, μπαίνω με δύο Σουηδέζες αγκαζέ. Λοιπόν. Οκ. Βλέπω, δεν το χάσετε αυτό. Όχι, όχι, μας αρέσει. Δεν μπορούσες. Όχι, έγινε αυτό που ακούστηκε ότι έγινε. Αλλά δεν έγινε λόγω δεν υπήρξε διαπληκτισμός, ας πούμε. Εγώ ήθελα να αναφερθώ έτσι στον Μπογδάνο. Γιατί συγκεκριμένα στον Μπογδάνο έγινε κάτι από πριν, είχε σκεφτεί ότι ήθελες να το κάνεις. Πώς έγινε, σου βγήκε εκείνη τη στιγμή αυθορμήτως? Ήταν η κακιά η ώρα, η ανάγκη μεγάλη. Υπάρχει το θέμα της ακράτειας και της εγκράτειας. Ναι, όχι, το δεν είναι εγκρατής, πώς να το πούμε. Όχι, όχι. Ήθελα και το έκανα. Ήθελα να συμπεριφερθώ με αυτόν τον τρόπο στον Μπογδάνο. Πήγες προγραμματισμένος, δηλαδή. Ναι, ναι. Και ήταν μαρτύριο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έπρεπε να περάσει η ώρα να ξέρει τι είναι να περιμένει τόση ώρα. Έπρεπε νερό μία ώρα πριν. Είναι βασανιστικό. Είσαι εφοδιασμένο. Είσαι ένα αεροπλάνο για να περάσει. Τι μήνυμα ήθελε να περάσει? Ο τύπος ήταν καθαρό το μήνυμα, ήθελα να το περάσει στον Μπογδάνο. Και ο Μπογδάνος ο ίδιος το κατάλαβε ποιο ήταν το μήνυμα. Οπότε. Είχατε κάτι προσωπικό? Προσωπικό. Όχι. Κάτι ανοιχτά από κοντά, όχι. Και εγώ είμαι φαν του Μπογδάνου και το έχω πει από τον καιρό που ήταν παρέα με. Ποια ήταν σε ένα ενδιαφέρον. Μπράβο. Και του έχω πει σε μεγάλο χιουμορίστα από τότε. Γιατί πραγματικά την παρακολουθούσα τον Μπογδάνο και μ' άρεσε ο τρόπο του μέσα στο όλο. Και τον τίμησε με αυτόν τον τρόπο, τίμησα τον τρόπο του. Τον τρόπο του τίμησα αυτό. Είναι κάτι για το οποίο το μετάνιωσε μετά, στεναχωρήθηκε σαν το χάνω. Όχι, όχι, δεν το μετάνιωσα. Είναι μια στιγμή που έγινε, ας πούμε, και τελειώσαμε. Δεν ήταν εμβρασμό. Δεν το μετάνιωσα. Όχι, δεν βράζουν αυτά, είναι σε φυσική δημοκρασία. Τι άμα έτσι για κιόλα, α τα αναπάμε, αδερφάκι. Αλλά δεν πιστεύω να το ξανάκανε. Μήπως υπάρχει καμία εξήγηση, μήπως τον άνθρωπο. Μισό λεπτό. Μήπως τον έχει τσιμπήσει καμία μέληση σαν τον άνθρωπο και εσύ. Είναι θεραπευτικό, μπράβο. Με αυτή την έννοια. Να δώσουμε μια εξήγηση. Όλα τα πράγματα. Αυτό ήταν ένα κομμάτι, πάει τελείωσε. Για τους ανθρώπους κάνεις... τηλεόρασης δεν έχεις πολύ καλή γνώμη, φαντάζομαι. Όχι, δεν έχω θέμα. Ήταν, άμα κρίνεις από... Μεμονωμένα από αυτό. Ναι. Όχι, ήταν προσωπικά για, για τον Μπογδάνο. Δεν έχω σχηματίσει. Γιατί πήρε και ένα συμβολικό ότι ήταν κατά των μέσων. Δημοσιογράφων ή οτιδήποτε. Ναι. Δεν νομίζω. Αν ήταν γενικά κατά των μέσων, δεν θα μέναμε απλώς στο. Υπάρχουν και άλλες ανάγκες των ανθρώπων. Μπορεί να μας δώσει στοιχεία εσύ τη Έλενα. Ναι, ένα στοιχεία δικά σου. Ωραίο, ναι. Αυτό μου αρέσει το παιχνίδι, να το παίζουμε σε σπίτια αυτό το παιχνίδι. Σε ένα σπίτι είμαστε. Κοίτα εδώ, πόσο μαλακά είναι. Για πε. Εγώ για την Έλενα. Πρώτα απ' όλα, είναι εγώ καιρός, είναι δύο μέρες μετά από μένα. Πρώτο. Μία μέρα μετά από μένα. Είναι εγώ καιρός, είναι αφοσιωμένη.
Ξέρεις από ζώδια στα σοβαρά. Νομίζω ότι έχω υπάρξει κομπογιαννίτης. Μεγάλο. Κομπογιαννίτης που λέει. Δεν μου τι έλεγε στα ζώδια. Ζώδια και μαντική και τα πάντα. Τα οποία το έκανε επαγγελματικά ή με ψευδόνυμο. Επαγγελματικά. Είχα, πιο μικρό είχα μια τάση. Ήθελα. Πορωνόμουν με το πώς να χειραγωγήσει έναν άνθρωπο μέσα από αυτά τα πράγματα. Και με υπνοτισμό. Ναι, νευρογλωσσικό προγραμματισμό, κλινική υπνοθεραπεία, μαντική, χαρτιά, ιστορίες. Αλλά μ' άρεσε η παγαποντιά, δηλαδή η σπιρτάδα εκείνη τη στιγμή. Αυτό, τα ψέματα, την ωραία εποχή της τηλεόρασης που διαβάζανε τη φάβα, που διαβάζανε τα βότσαλα λοιπόν, και τέτοια. Θυμάμαι ένα παλιό στιγμιότυπο στην τηλεόραση, δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι ήταν. Ήταν ένας ο οποίος έλεγε τα χαρτιά. Είχα πεθάει στο γέλιο έτσι. Και ρίχνει τα χαρτιά και μιλάει με κάποια κυρία από το τηλέφωνο. Και κάνει ο τύπος που λέει τα χαρτιά, λέει. Έχετε 3 παιδιά. Και κάνει η γυναίκα 5 έχω. Και 2-5 τα τέτοια μαεστρία δεν υπήρχε. Κατά κάποιο τρόπο τις φαντασίες όλων των Ελλήνων τις είχαν στην πραγματικότητα σε αυτό το τέτοιο. Δηλαδή να είσαι αραχτός στο κρεβάτι. Δεν νομίζω να φαντασιώνονται αυτό ακριβώς οι Έλληνες. Όχι αυτό φαντασιώνονται. Όχι εντάξει. Είναι αυτό. Δηλαδή να έχουν μια κατηγορία Έλληνων. Ναι, βέβαια. Χωρίς να θέλουμε να αποκλείουμε κανέναν άλλον. Να είναι αυτή στυλ γκέισα, αν πας πας. Γιατί ήσουν μια Ελληνίδα γκέισα. Επειδή του κάνω όλα τα χατήρια. Ναι, και ναι, αγάπη μου, γιατί και στο τέλος να τρώσει ένα φτύσιμο. Δηλαδή, συγχαρητήρια που το έκανες. Μέχρι τώρα κανένας άλλος δεν το είχε κατάλαβει. Και το έκανα και εύκολα, έτσι. Είναι η ζωή σου αυτή. Δεν υποκρίθηκες, έτσι. Πόσο να υποκριθεί κανείς. Αν δεν το έχεις μέσα. Τα φαινότανε. Δεν ήταν ρόλος. Ρόλος. Κοίτα, και τι δεν είναι ρόλος. Πόσα χρόνια περίμενε ζωή μου ή κάτι τέτοιο. Πόσα χρόνια. Πόσες ώρες περίμενα. Είναι λέω κάτι και γίνεται αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Εσύ. Μόλις έχεις ξυπνήσει. Όχι, εγώ έχω ξυπνήσει πολύ νωρίτερα. Είναι νωρίς, είναι δούλα και κυρά. Ναι. Είχατε κοιμηθεί μαζί, αυτό με ενδιαφέρει. Θες να το κάνεις εικόνα. Ναι, παιδί, να δω το πριν. Κάντε εικόνα. Φυσικά. Ναι, ωραία. Πες μας έτσι τις λεπτομέρειες τότε. Αφού έχουν την παραδοχή. Το ζήσατε αυτό όλο, δηλαδή ο διευθυντής είπε ότι. Ναι, λάμπουντε. Μπορεί να γίνει πιο συγκεκριμένο τουλάχιστον όσο απαντήσει. Πες το. Μπορώ να γίνει πιο συγκεκριμένο. Όπως βλέπω την ώρα με την άνεση που έχεις, πάει να πει ότι την έχεις ικανοποιήσει. Α, μπράβο, ναι. Απολύτως. Την έχεις τρελάνει. Ναι, την έχεις. Δηλαδή και την έχεις τεχνικά. Κάνε για αυτό, κάνε για εκείνο και μην με κουράζεις κιόλας. Και είναι ήδη. Πρέπει να με υποστηρίξεις τώρα. Δεν είπα τίποτα κακό. Δεν με αφήνουν, με έχουν βάλει στη γωνία. Προσπαθούν να με βγάλουν. Όχι, είναι κακό. Δηλαδή να έψαχνε έναν άντρα να σε ικανοποιήσει. Το βρήκα. Έλα μου ντε. Δεν υπάρχει παρελθόν. Δεν υπάρχει τίποτα από τη στιγμή που γνώρισα τον Αλεξάνδρου. Το βλέπουμε. Όχι, δεν υπάρχει. Κάνει μεγάλες δηλώσεις. Παρελθόν δεν υπάρχει. Υπάρχει μέλλον. Τα είδα τώρα εκεί και τι έχει, τι συστήματα έχει κάνει αυτό. Δεν είναι six pack, είναι six team pack. Α, περιμένω να το δείξω λίγο τώρα. Βέβαια. Να το δείξω. Να αφήσω το μωρό μου μόνο. Έλα μωρό. Έλα μωρό, α το γορίζει. Λοιπόν. Έλα μωρό σου εσύ. Πιο φίτα από ποτέ, Έλενα. Ακόμα και στο dancing, νομίζω πως δεν ήσουν τόσο γυμναστή. Δεν κάνει μια στροφή. Άλλη μία. Δεν θέλω να το κάνουμε ένα μπαρκ, αλλά δεν ξέρω αν είδε την Kate Middleton. Εντάξει, πρώτη στροφή φαινόντουσαν όλα. Πάμε να κάνουμε 10 στροφές. Τώρα δεν φάνηκε. Προσπαθούμε. Αχ, τι gentleman. Πώς νιώθεις, Αλέξανδρε, που... Τι έχεις πάθει. Είσαι καλά. Είσαι άρρωστος. Ποιο είναι την καρέκλα να κάτσει. Παιδιά, να σας πω κάτι. Να σας πω τώρα πραγματικά κάτι. Όταν συζητούσαμε να κάνουμε με τον Αλέξανδρο όλο αυτό το γύρισμα... Κάτι, ξέρω, το γνωριζόσαστε πριν, παιδιά. Ήταν το πάθος ξαφνικό. Όχι, πλάκα. Σοβαρά το είχατε μια γνωριμία ή τον ήξερες μέσω της εικόνας? Όχι, εγώ ήξερα τα βιντεάκια που φτιάχνεις στο διαδίκτυο και γίνεται χαμός. Ωραία, μετά, ας πούμε. Και με βάση αυτή τη δημόσια εικόνα αποδέχτηκε να συνεργαστείς μαζί. Λοιπόν, αυτό είπε και δικιά μου πορεία. Ήμουν τρομαγμένη αρχικά. Όταν λέω θα το συναντήσω, λέω τι θα συναντήσω. Έλενα, όταν σου πάει τον Αλέξανδρο, κάπως θα ζορίστηκες. Ο Αλέξανδρος είναι προχωρημένος. Έχει μια φήμη ότι μπορεί να είναι και δύσκολος. Θα μας πει σε λίγο αν όντως ή δεν είναι. Πάει να κάνει κάτι που του αρέσει, του τη σπάει τόσο πολύ που του αρέσει, που τα σπάει. Ναι. Δεν τα φοβήθηκες λιγάκι? Λοιπόν, ναι, επειδή είχα ακούσει και ιστορίες για τον Αλέξανδρο, απ' τη μία έλεγα ότι είναι ένας άνθρωπος με καταπληκτικό χιούμορ και μ' αρέσει η ιδέα. Απ' την άλλη τρόμαζα την άλλη και λίγο και λέω, έχει άραγε όρια. Το Scream το 5. Είναι τελείως τρελό. Έχεις δει το Scream το 5. Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Αλλά νομίζω ότι φέρεται και ανάλογα με το πώς του φέρεται και εκείνου. Με μένα τουλάχιστον ήταν πολύ ευγενικός και πολύ πολύ καλός συνεργάτης, δηλαδή βοηθούσε στο γυρίσμα. Τώρα, αν κάποιος του τη βιδώσει, νομίζω ότι είναι ικανός για όλα. Εσύ, Αλέξανδρε, τι γνώμη είχες για την Έλενα πριν τη γνωρίσεις? Και τελικά τι πιστεύεις για την Έλενα, αφού συνεργαστήκατε? Πανέμορφη Έλενα. Όχι, πιστεύω τα καλύτερα. Αλλά δεν ασχολείται και με κάτι το οποίο θα αναγκάζεται να κάνει κάτι
έντονο, οπότε να φοβηθώ, ξέρω εγώ, ναι, κάτι τέτοιο. Θα έκανε βιντεάκι που να ήταν πρωταγωνίστρια η Έλενα. Αμέ. Επιστολή. Αμέ. Έχω κάνει επιστολή, αλλά κάποιο δεν παρακολουθεί. Πού να προλάβω, αυτές... στέλνει τόσε πολλέ επιστολέ. Λίγο με μπερδεύει. Έχει πληγώσει μια επιστολή. Γιατί? Με το Σταν. Τι έκανα. Γιατί? Εγώ είμαι με το Σταν. Μου αρέσει. Υπάρχουν και πολλέ. Και εμένα μου αρέσει. Σταν, αυτό δεν καταλαβαίνετε. Και εμένα μου αρέσει. Υπογείω το κατάλαβα. Αλλά πολύ υπογείω. Το ψάξα πάρα πολύ. Τι σε ενόχλησε πιο πολύ στην επιστολή με Σταν. Ναι, δεν δείχνει την ίδια εκτίμηση που δείχνουμε εμεί, τουλάχιστον φανερά. Δεν ζήτησε ποτέ από το μισθό δημάρχου του πατέρα του ούτε ευρώ. Δεν ζήτησε ποτέ από τις εισπράξεις, από τα δωμάτια που νοικιάζουν οι γονείς του, τίποτα. Δεν τον ένοιαζαν λέει αυτά τα πράγματα. Ποιον μεγάλο ποιητή τον νοιάζουν αυτά τα πράγματα. Είχες άλλες προτάσεις προηγουμένως να κάνεις άλλα πράγματα? Έχουμε δεχτεί γενικά διάφορες προτάσεις, αλλά... Έχετε δεχτεί μαζί με την Έλενα εννοείς? Με την Έλενα δεχτήκαμε μια πρόταση να πάμε το καλοκαίρι μαζί, Μύκονο. Oh. Για διακοπές ή για δουλειά? Γυμνιστές ή... Όχι κανονικά, αλλά θα περπατάμε στην παραλία. Θα είναι στην παραλία που είναι γυμνιστές. Εγώ δίπλα. Για την Έλληνα τι γνώμη είχες? Γενικά. Για την Έλληνα, γενικά ή για την Έλληνα. Ναι. Όπως και γενικότερα με τους ανθρώπους τηλεόραση, δεν είχα σχηματίσει κάτι. Από κοντά σχημάτισα γνώμη και είναι καλύτερη. Από πριν δεν είχα σχηματίσει κάτι, ξέρω εγώ. Δεν έχω γνώμες γενικά για την Έλληνα. Χαίρομαι όμως αυτό που λέει. Από κοντά ήταν καλύτερη δηλαδή, η γνώμη. Εγώ πιστεύω ότι καμιά φορά γενικότερα, όπως και για τον Αλέξανδρο, δημιουργείται με τα μέσα, είτε αυτό λέγεται διαδίκτυο, είτε αυτό λέγεται τηλεόραση, μία εικόνα συγκεκριμένη, αλλά θεωρώ ότι οι άνθρωποι είναι πολύ πιο πολύπλευροι. Ναι, ναι. Εσύ πιστεύεις ότι τα μέσα σου έχουν δημιουργήσει μία εικόνα που δεν είναι ακριβώς η πραγματική Έλενα? Πρώτα απ' όλα δεν είμαι της αντίληψης ότι να τα ρίχνουμε στους άλλους. Δεν είναι ότι δημιουργούν τα μέσα. Όχι, εσύ δεν μπορείς να δείξεις όλα τα κομμάτια του εαυτού σου. Πιστεύεις ότι δεν ξέρουμε την Έλενα 100%? 100% ποιον ξέρουμε. Εδώ δεν ξέρουμε τους φίλους μας 100%. Θέλω να πω ότι και ο άνθρωπος εξελίσσεται επίσης. Βαγγέλη, εσύ που την ξέρεις την Έλενα. Βαγγέλη, εγώ τόσο καιρό είχα απορία και διάβαζα από τα διάφορα site ότι είναι ζευγάρι, ένα ζευγάρι. Τώρα καταλάβαμε ποιο είναι το ζευγάρι σου. Και πολύ χαίρομαι, μπράβο, πολύ χαίρομαι γιατί σας είδαμε και σε πολύ ωραίες στιγμές. Που έτσι είναι στιγμές πρότυπο για την ελληνική κοινωνία. Και εδώ κατηγορούσαν εδώ το Κοντοπίδη ότι ανατρέπει και προσβάλλει και κάνει και δείχνει. Ήρθε ο άνθρωπος να προβάλλει το σωστό πρότυπο. Έλα μου, πρέπει να πέσει το παλιό να έρθει το καινούριο. Δεν ξέρω αν υπάρχει καμία προχωρημένη βερσιόν αυτής της διαφήμισης. Υπάρχει, αλλά θα πληρώσει αδρά. Να πληρώσει αδρά που να λέγει συνέχεια, έλα τώρα γε. Όχι συνέχεια, το πριν πρέπει να δούμε. Πριν από αυτή τη διαφήμιση τι έγινε. Ναι, μισό λεπτό, έχει μια σειρά το πράγμα. Θα φάει ο άνθρωπος την πίτσα του, θα πει την πίρα του. Θα δει και το μάτς. Παρευτεί. Στο ημίχρονο. Δεν πάθηκε τίποτα. Εσύ Έλενα, είσαι τόσο περιποιητική. Δηλαδή το πρωί που θα ξυπνήσει. Ναι, το πρωί που θα ξυπνήσει. Πρέπει να ετοιμάσει πρωινό. Τι λε, παιδί μου, δεν έκανα εγώ, τα ξέρω εγώ από το σκηνοθέτη. Έπρεπε να τη τα δείξουν όλα. Μόλι τη είπαν ότι θα πα πρωινό σε άντρα, εγώ δεν ξέρω πώ θυμίζει. Αδικία. Πρέπει να φάτε και από τα χεράκια μου μπανόφι. Έχει φροντίσει ποτέ. Τι είναι το μπανόφι? Μπανόφι είναι ένα γλυκό που έμαθα να φτιάχνω. Όχι, είναι τέλειο. Δεν τρώνε πάρα πολύ εύκολα γλυκά από άλλου και από άλλε. Έχω να πω. Δεν τρώνε. Ούτε όντως θα είσαι στο στόμα. Φέρτος ή τώρα. Έλα σου πω, φτιάχνει τώρα εικόνα. Για συνέχισε. Λοιπόν, αν είμαι περιποιητική, αλλά παιδιά, όχι όπως είναι στο διαφημιστικό και θεωρώ ότι αν μια γυναίκα είναι όπως είναι στο διαφημιστικό, δεν νομίζω να χαίρεται ο άντρας, θα ξενερώσει αντιθέτως. Είσαι τρελή. Έλα ρε. Ποιος τα λέει αυτά. Τι λέει ρε παιδί μου. Συγγνώμη. Δεν επεμβαίνω τώρα. Είναι πάρα πολύ ωραία να περιποιήσω τον άλλον και θέλω να περιποιούμε πάντα τον άλλον. Αλλά, συγγνώμη, το σήκω κάτσε είναι παρετό. Σήκω και κάτσε. Υπάρχει μια σειρά, έχεις δίκιο. Εσύ έχεις πάει ποτέ σε άνθρωπο καφέ? Φυσικά. Αυτό ήταν τον μπαμπάς. Σε άλλον. Ο πρώτος ήταν στον μπαμπάνε, αλλά έχω πάει. Είμαι σίγουρος. Ναι, έχω πάει, φυσικά. Όχι τότε που σου ήταν καμψόδι που μας είπες. Δεν πιάνει αυτό. Ούτε ο καφές στην παρηγοριά στην κυρία του. Κανονικό καφέ. Όχι, παιδιά, έχω φτιάξει πολύ ωραίο πρωινό. Έχω φτιάξει και αποτυχημένα πρωινά. Και εγώ εδώ ήδη αυτό πήγα να πω. Έχει να το κάψω και να γίνω λίγο ρεζίλ. Ελενάκη, μένω να σου πω. Τώρα στο Skype πώς θα είναι τα πράγματα? Α, τέλεια. Με για την καινούργια εκπομπή. Άντε, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, αλλά δεν έχω υπογράψει κάτι. Ναι, αλλά εμείς έτσι διαβάζουμε. Και εγώ έτσι διάβασα. Διάβασα ότι έχω υπογράψει, διάβασα ότι παντρεύομαι. Ευχάριστα πάρα πολύ. Αλλά θέλω να μου πείτε και σε ποια εκκλησία για να μην το χάσω, γιατί θέλω να πάω. Βγήκε τέτοια. Ξέρω εγώ, τα πάντα ακούω. Σε λίγο θα περιμένουμε και παιδί.
Εντάξει, μου χαλάρεσε. Ωραία, ας μην πάμε στα μουντιάλ. Μετά το μουντιάλ θα το κάνουμε. Είδες όταν της έδωσες θάρρος. Λίγο. Βαρύ μάγκας, Αλέξανδρε, αυτό που σου έλεγα πριν. Κάτσε ρε αγάπη, και τι έπρεπε να πω εγώ. Ναι, αμέσως, ό,τι θες, τι. Βέβαια. Λίγο πιο γλυκούλης. Έχω και ένα χαρακτήρα, μια προσωπικότητα, τι.